Καλημέρα. Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα για το πρωινό μας vlog. Είμαι εσωστρεφής και δέχομαι πιέσεις να μιλάω. Η φίλη που έστειλε την επιστολή είχε βάλει αρχικά τον τίτλο «Μήπως είμαστε εξωγήινοι μερικοί» αλλά επειδή είναι πολύ γενικός τίτλος, τον άλλαξα και έβαλα ακριβώς την ουσία της ερώτησης της φίλης. Κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Είμαι 30 χρόνων και μένω σε μια μικρή κοινωνία. Σας στέλνω γιατί με προβληματίζει τώρα τελευταία ένα θέμα που πιστεύω πραγματικά ότι αφορά και πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Δεν δίνω και πολύ σημασία όταν μου συμβαίνει, αλλά μερικές φορές καταντάει εκνευριστικό. Είμαι ένα ήσυχο άτομο που αν γνωρίσω ανθρώπους δεν μιλάω και πολύ, μέχρι να τους μάθω καλά. Αλλά έχει βέβαια και μερικά άτομα που μου βγαίνει και μιλάω άνετα. Το εκνευριστικό είναι όταν μου λένε ότι δεν μιλάς, πες κάτι. Αυτό όταν υποθεί δεν μ' αρέσει. Δεν νιώθω άνετα και τότε είναι που δεν μιλάω και καθόλου. Γιατί πρέπει όλοι να μιλάμε πολύ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί όλοι πρέπει να μοιάζουμε το διπλανό μας. Γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται το αντίθετο τους. Γιατί πρέπει να συμπεριφερθώ όταν είμαι χαρούμενη ή λυπημένη, για παράδειγμα, με την τάδε που μιλάω εκείνη τη στιγμή έτσι όπως θα έκανε η ίδια. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Γενικά το θέμα έχει καταντήσει μια ιδέα. Δεν αναφέρομαι στο ότι κάποιος δεν πολύ μιλάει, αλλά γενικά τα γούστα του άλλου που είναι διαφορετικά. Δεν βγαίνω πολύ έξω και αν βγω πάω εκεί που νιώθω όμορφα. Γενικά πλέον αποφεύγω την πολυκοσμία, διασκεδάζω όταν παίρνω ένα σπαστό καφέ, αυτό που κάτσε στο γύρο το σπάζε, για παράδειγμα, και πάω με βόλτα με το αμάξι μου ή κάνω έναν περίπατο στο δάσος. Αυτό εμένα με γεμίζει. Γιατί πρέπει Sony και ντε να πάμε στο κλαμπ για να διασκεδάσουμε ή κάπου in. Εγώ γιατί σέβομαι τα θέλω των άλλων και οι άλλοι έχουν θέμα με εμένα. Μήπως εμείς οι εσωστρεφείς έχουμε θέμα τελικά. Αποφεύγω πλέον αυτά τα άτομα που νιώθω ότι προσπαθούν να με αλλάξουν. Κρατάω αυτά που με δέχονται. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και μου γράφεις φιλούθκια. Δεν λέμε στην Κύπρο, δεν λέμε φιλούθκια. Φιλάκια λέμε κι εμείς. Λοιπόν, το φιλούθκια έχει επικρατήσει γιατί το έλεγε μια Κύπρο σε ένα reality, αλλά εγώ από εκεί το έχω ακούσει για πρώτη φορά. Λοιπόν, φιλενάδα, θα σου πω κάτι το οποίο θα σε σοκάρει. Και εγώ είμαι εσωστρεφής. Ναι. Παρόλο που δεν μου φαίνεται καθόλου. Η εσωστρέφεια είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχουν πολλοί άνθρωποι. Τι σημαίνει η λέξη εσωστρέφεια και τι σημαίνει η λέξη εξωστρέφεια. Η λέξη εσωστρέφεια και ο εσωστρεφής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος για να βρει την ηρεμία του, για να νιώσει καλά, για να είναι καλά ψυχολογικά, χρειάζεται να στραφεί προς τα έσω, να στραφεί μέσα στον εαυτό του και να έρθει σε ειρήνη και ηρεμία με τον εαυτό του. Αυτό τον κάνει καλά. Τον εσωστρεφή άνθρωπο. Τον εσωστρεφή άνθρωπο τον κάνει καλά η μοναχικότητα. Ο εξωστρεφής άνθρωπος, αυτός που τίνει προς εξωστρέφεια, νιώθει καλά όταν βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους, ευχαριστιέται όταν επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, φτιάχνεται εντός εγώ ψυχολογικά όταν βρίσκεται μέσα σε κόσμο, όταν βρίσκεται σε πάρτι, όταν βρίσκεται σε εξόδους κλπ. 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 Το πρώτο μισό του βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε γυρίστηκε πριν 3 ώρες. Με διέκοψαν και τώρα επιστρέφω εδώ για να συνεχίσουμε, γιατί γνωρίζετε τα βίντεο τα γυρίζω από πριν. Την ώρα που περίμενα να τελειώσει κάποια εργασία που είχαμε στο σπίτι και είχε θόρυβο για να μπορέσω να επιστρέψω στη βιντεοσκόπηση, έψαξα λίγο στο διαδίκτυο για να δω τι λένε και άλλοι συνάδελφοι για αυτό το θέμα. Και βρήκα ένα άρθρο από την Ελευθερία Μελιοπούλου για την εσωστρέφεια ή την εξωστρέφεια και θα σας το διαβάσω γιατί συμφωνώ με αυτά που γράφει και είναι και πολύ χρήσιμο και έχει και πηγές. Η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια, λέει, θεωρούνται δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
Επειδή δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός, είδατε προλίγου που δυσκολευόμουν εγώ να βρω τον ορισμό, είναι προτιμότερο να προσδιορίσουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά βάσει των διαφορών τους. Αρχικά λοιπόν οι εσωστρεφείς είναι αυτοί που ταράζονται περισσότερο. Πράγματι, το νευρικό σύστημα των εξωστρεφών διεγείρεται ευκολότερα από εκείνο των εξωστρεφών. Και αναφέρει δύο μελέτες, μία του Κέιν του 2014 και μία του Τσερβόν και του Πέρβιν του 2013. Πολλές ώρες σε ένα χώρο με δυνατή μουσική, γέλια και ομιλίες πιθανώς να προκαλέσουν σε έναν εσωστρεφή ένταση και δυσφορία. Ενώ από δίπλα ο εξωστρεφής θα βρίσκεται απλώς μέσα στα νερά του. Αυτό που έλεγα και εγώ προηγουμένως, ότι ο εσωστρεφής τη βρίσκει με την εσωστρέφεια, την ηρεμία και την ησυχία, ενώ ο εξωστρεφής το αντίθετο. Η εξωστρεφής πιο συχνά θα είναι το κέφι της παρέας. Θα μιλούν με άνεση και αυτοπεποίθηση. Θα ανοίγονται σε καινούργιες γνωριμίες. Από την πλευρά τους, οι εσωστρεφείς θα μιλήσουν ύστερα από σκέψη, περιορίζοντας τον αυθορμητισμό. Η ομιλία άλλωστε δεν είναι και το δυνατό του σημείο, καθότι οι εσωστρεφείς συνήθως εκφράζονται καλύτερα όταν γράφουν παρά όταν συζητάνε. Είπα προηγουμένως ότι εγώ είμαι κυρίως εσωστρεφής και είμαι σίγουρη ότι θα σας έχει φανεί παράξενο, αλλά ένα παράδειγμα είναι ότι δυσκολεύομαι να μιλάω στο τηλέφωνο και προτιμάω να μιλάω μέσω email και γραπτό μηνυμάτων. Παρ' όλα αυτά, οι εσωστρεφείς απολαμβάνουν τις βαθιστόχαστες συζητήσεις, ενώ η τυπική κουβέντα συνήθως τους κουράζει. Και αυτό πάλι το αναφέρει ο ερευνητής ο Κέντ από το 2014, τη μελέτη του. Δεν πρέπει πάντως να καταλήξουμε στο αυθαίρετο συμπέρασμα πως οι εσωστρεφείς είναι κεντροπαλοί. Είναι διαφορετικό πράγμα ένας άνθρωπος να αποφεύγει την πολυκοσμία επειδή αισθάνεται ένταση, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εσωστρέφειας, και διαφορετικό να αποφεύγει την πολυκοσμία επειδή φοβάται την κοινωνική αποδοκιμασία λόγω ντροπής και συστολής. Στην πραγματικότητα, ένας εξωστρεφής άνθρωπος μπορεί να είναι το ίδιο ντροπαλός με έναν εσωστρεφή. Για τους εσωστρεφείς υπάρχουν και άλλοι μύθοι. Χαρακτηρίζονται συχνά ως απόμακροι και ψυχροί. Στην πλειονότητα τους, ωστόσο, οι εσωστρεφείς είναι ευαίσθητοι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Φίλοι που έγραψε στην επιστολή, το διαβλέπω αυτό και σε σένα από τον τρόπο που γράφεις και τα πράγματα που γράφεις. Δεν είναι ψυχροί απόμακροι επειδή είναι ψυχροί απόμακροι, αλλά επειδή περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να εκφραστούν. Το έγραψες κι εσύ. Περιμένεις να γνωρίσεις καλά τον άλλο, να νιώσεις ασφάλεια, να νιώσεις άνετα να μιλήσεις. Έχεις ανθρώπους με τους οποίους είσαι συνδεδεμένη και μιλάς χωρίς πρόβλημα. Περνώντας, λέει, στον τομέα της εργασίας, οι εξωστρεφείς τείνουν να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις, βγάζουν εις πέρας πολλές ασχολίες ταυτόχρονα και σχεδόν λατρεύουν τα ρίσκα, εξίσου και τα τυχερά παιχνίδια. Η έξαψη που προκαλείται όταν κυνηγούν υψηλοβάθμιες θέσεις, χρήματα και κοινωνική καταξίωση, αποτελεί για αυτούς απόλαυση, λέει για τον εργασιακό τομέα. Οι εσωστρεφείς εργάζονται με υπιότερους τόνους, προτιμούν να προχωρήσουν σε μια απόφαση ύστερα από καλή σκέψη και εστιάζουν σε ένα πράγμα τη φορά. Η καλή φήμη και οι υψηλές απολαυές δεν τους συγκινούν τόσο. Τέλος, ένα εξωστρεφές άτομο είναι πιο πιθανό να νιώσει φόβο απέναντι στη μοναξιά, ενώ ένα εσωστρεφές άτομο να νιώσει φόβο απέναντι σε μια κοινωνική σύγκρουση. Και πάλι αναφέρει τις δύο μελέτες του 2014 και του 2013 που ανέφερε προηγουμένως. Τις βάζει σε παρένθεση ότι από εκεί έχει πάρει αυτές τις πληροφορίες, έχει αντλήσει αυτές τις πληροφορίες. Αυτά είναι μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των εσωστρεφών και των εξωστρεφών. Χρειάζεται ωστόσο να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία τους. Ο Κάρλ Γιούγκ το έθεσε πολύ σωστά. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να προσδιοριστεί ως καθαρά εξωστρεφής ή καθαρά εσωστρεφής. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα βρισκόταν σε άσυλο φρενοβλαβών. Και αναφέρει ότι αυτό υπάρχει στην μελέτη του 2013, την οποία έχει ως citation. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας δεν είναι απόλυτα. Είναι προτιμότερο να σκεφτούμε την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια ως τα δύο άκρα ενός δίπολου. Κάθε άνθρωπος τίνει προς το ένα ή το άλλο άκρο ανάλογα με τις συνθήκες. Και η βιβλιογραφία είναι Τσερβόν, D. and Pervin, LA 2013, Θεωρίες προσωπικότητας, έρευνα και εφαρμογές, το οποίο έχει εκδοθεί στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, και το άλλο είναι του KNS 2014, η δύναμη των εσωστρεφών σε έναν κόσμο που δεν σταματάει να μιλάει, εκδόσεις Key Books. Λοιπόν, φιλενάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις στείλει αυτό το mail και έγινε ευκαιρία
να μιλήσουμε και να διαβάσουμε λίγο για την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια. Η άποψη δικιά μου είναι ότι ο καθένας πρέπει να ανακαλύψει τη φύση του. Να ανακαλύψει αν είναι άνθρωπος που είναι κυρίως εσωστρεφής ή άνθρωπος που είναι κυρίως εξωστρεφής και να ακούσει τον gut instinct του, να ακούσει το αίσθηκτό του τι του λέει. Αν πηγαίνοντας στα clubs, στους χώρους που έχει πολύ φασαρία, σε μια συναυλία, νιώθεις άβολα, αναστατώνεσαι, δεν σου αρέσει τόσο πολύ, δεν περνάς ωραία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πας. Αν δεν νιώθεις άνετα να μιλήσεις μπροστά σε ανθρώπους που μόλις γνώρισες, δεν είναι ανάγκη να μιλήσεις. Όταν σου λένε γιατί δεν μιλάς, πες κάτι, είπες ότι χαλιέσαι πλήρως και μετά μπορεί να μην μιλήσεις καθόλου. Μήπως πρέπει να βρούμε κάτι να λες, του στυλ, είμαι λίγο δύσκολη, όχι δύσκολη, θα πεις τη λέξη δύσκολη για σένα, θέλω λίγο χρόνο για να νιώσω άνετα σε ένα νέο περιβάλλον, νιώθω καλά, δεν μιλάω αλλά νιώθω καλά. Δηλαδή να δώσεις μια επιβεβαίωση ότι δεν έχεις κάτι με τους άλλους γύρω σου, αλλά να τονίσεις και τη διαφορετικότητα σου, την οποία δικαιούσε να την έχεις. Δικαιούσε να είσαι εσωστρεφής, δικαιούσε να είσαι ως επί το πλείστον σιωπηλός άνθρωπος και δεν μπορεί κανένας και δεν δικαιούται κανείς να σου επιβάλλει να κάνεις το αντίθετο. Είσαι σε μια ηλικία που μπαίνει στην πρώτη νεότητα, είσαι σε μια ηλικία που αρχίζεις να μορφοποιείς και να καταλαβαίνεις και να επιβάλλεις το ποια είσαι και στον εαυτό σου και στους γύρω σου και εκμεταλλεύσου αυτό το πράγμα. Δικαιούμαστε στη ζωή να διαλέξουμε τους δρόμους μας. Δεν υπάρχει καλός και κακός δρόμος. Για τον εξωστρεφή, όπως έγραψε και η συνάδελφος του άρθρου που διάβασα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να τον βάλεις να είναι μόνος του και να περνά χρόνο χωρίς επικοινωνία με πολύ κόσμο γι' αυτά. Έχει το φόβο της μοναξιάς, ενώ για τον εσωστρεφή υπάρχει ο φόβος της κοινωνικής έντασης. Δηλαδή ένας εσωστρεφής άνθρωπος δουλεύει καλύτερα, λειτουργεί καλύτερα, αποδίδει καλύτερα, νιώθει καλύτερα όταν είναι στους δικούς του χαλαρούς, ήρεμους ρυθμούς, χωρίς να σημαίνει ότι είναι τεμπέλης ή ότι δεν εργάζεται ή ότι δεν είναι ένας φιλότιμος και καλός άνθρωπος, το κάνει όμως με τον δικό του τρόπο. Και ο εξωστρεφής επίσης το κάνει με τον δικό του τρόπο. Δεν είναι καλή ιδέα να θεωρήσουμε ότι είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα τόσο η εξωστρέφεια όσο και η ισοστρέφεια. Έχουμε δικαίωμα ο καθένας να λειτουργούμε με τον τρόπο που είναι πιο κατάλληλος με βάση την κατασκευή μας, με βάση το νευρικό μας σύστημα και με βάση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που έχουμε φέρει μαζί μας. Και είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο και να χωράει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή να μπορούμε δύο άνθρωποι να αποδεχτούμε, εγώ να αποδεχτώ τη δική σου εξωστρέφεια και εσύ να αποδεχτείς τη δική μου εξωστρέφεια. Μπορούμε να συνυπάρξουμε, όχι όλες τις ώρες όλοι μαζί, είπαμε είμαστε και λίγο εσωστρεφείς, θέλουμε και λίγο μοναχικότητα, αλλά στο μέτρο του δυνατού. Τα φιλιά μου. Γεια σας.